Κύριε Βασιλιάδη, αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που θα κάνουμε αυτή την κουβέντα εφόλησης ύλης αναφορικά με το νοσοκομείο και τις προσλήψεις που είχε ανακοινώσει σε πρόσφατη επίσκεψή του ο Υπουργός Υγείας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Να ξεκινήσουμε με την καρδιολογική κλινική. Τι συμβαίνει, πόσους καρδιολόγους έχει αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο και τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα αναφορικά με τις προσλήψεις. Αυτή τη στιγμή είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω, να το πω έτσι, τον ένα καρδιολόγο ο οποίος μόλις αφήγεται και σήμερα το πρωί από τη Ρόδο, ο οποίος θα παραμείνει για ένα δεκαήμερο, με σύμβαση την οποία υπέγραψε για ένα χρόνο. Δηλαδή θα έρχεται κάθε μήνα για κάποιο χρονικό διάστημα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άλλο καρδιολόγο, τον κύριο Τσετίν, ο οποίος και αυτός υπέγραψε μια σύμβαση ενός χρόνου και θα έρχεται και αυτός κάποιες ημέρες του μήνα. Το θέμα είναι ότι εμείς περιμένουμε και πότε θα τελειώσει η άδεια του άλλου καρδιολόγου, του κυρίου Βλάχου, ο οποίος έχει πάρει την άδεια ανατροφής τέκνου, η οποία σε λίγο καιρό τελειώνει και εύχομαι να είναι και αυτός μαζί μας που τόσο πολύ τον χρειάζεται το νοσοκομείο και έχει προσφέρει πάρα πολλά για το νοσοκομείο. Είναι κάτι το οποίο το έχει ανάγκη και ο τόπος και το νοσοκομείο μας. Θα υπάρχουν κάποιες περαιτέρω προσλήψεις όσον αφορά την καρδιολογική κλινική ή θα περιμένουμε μόνο παθολόγους? Όχι, αυτή τη στιγμή εμείς περιμένουμε πότε θα βγουν οι μόνιμες προκηρύξεις και των καρδιολόγων και συγχρόνως περιμένουμε την μεγάλη προκήρυξη που υποσχέθηκε και ο Υπουργός Υγείας για την πρόσληψη 4 ιατρών παθολογίας. Είχε πει και για παιδίατρο, αν δεν απατώ. Ναι, και αυτό είναι μέσα στο σχεδιασμό. Ότι θα προκυρήσει και θέση. Για τι χρονικό διάστημα μιλάμε? Εγώ πιστεύω ότι ο σχεδιασμός θα αρχίσει να υλοποιείται από τον Οκτώβριο. Από τον Οκτώβριο θα αρχίσει να υλοποιείται. Τι κενά υπάρχουν αυτή τη στιγμή αναφορικά με τις θέσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της ΚΟ? Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση η οποία θα μπορούσα να την πω αρκετά καλή, γιατί σήμερα, παραδείγματος χάρη, έχει έρθει πάλι η καλή μας παθολόγος, η κυρία Μπίνα, η οποία θα παραμείνει για τον επόμενο μήνα, μέχρι τις 10 Οκτωβρίου πιστεύω θα είναι εδώ. Συγχρόνως έχουμε πια και την ευχαρίστηση να έρχονται ιδιώτες παθολόγοι να βοηθούν όποτε χρειάζεται το νοσοκομείο και να εφημερεύουν μαζί μας, ώστε δημιουργείται ένα καλό κλίμα. Αυτό που μας λείπει, εμείς ακόμα θα χρειαστούμε τον παιδίατρο, όπως είπαμε, και είμαστε σε μια διαβούλευση, να το πω, με κάποιον χειρουργό, ο οποίος θα είναι ευχής έργων, εάν αυτός ο άνθρωπος καταφέρουμε, και δεν θα πω περισσότερο για αυτόν, γιατί ακόμα στις συζητήσεις, να έρθει μόνιμα στο νησί μας και να εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο με έναν χειρουργό. Έχουμε δύο χειρουργούς. Έχουμε τρεις χειρουργούς. Ο ένας όμως έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να πάει να φύγει και να πάει στην Αθήνα, αφού έχει τελειώσει η πενταετία του. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να φέρουμε κάποιον άλλο χειρουργό. Είχαμε δει πρόσφατα σε ένα δημοσίευμα που είχε κάνει συγκεκριμένα το Cosmos 24 κάποια σχόλια σχετικά με τις καθαρίστριες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, οι οποίες μόνιμες έχουν μείνει δύο. Ισχύει κάτι τέτοιο, υπάρχει κάποιος προγραμματισμός από μεριά σας? Και εδώ είμαστε πάλι έτοιμοι να απαντήσουμε σε αυτό με το διαγωνισμό που υλοποιήσαμε. Ήταν τρεις οι εταιρείες οι οποίες έθεσαν υποψηφιότητα. Άρα μιλάμε για τον καθαρισμό πια θα τον αναλάβουν ιδιωτικές εταιρείες. Εργολαβία, ναι. Θα πάμε εργολαβικά για να κάνουμε τον καθαρισμό του νοσοκομείου και πιστεύω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος. Γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ, κύριε Δικητά, αυτή η διαδικασία? Είχαμε τεχνικά προβλήματα προς την συμμετοχή των ορισμένων μελών της Επιτροπής. Αυτό ήταν το κόλλημά μας, το οποίο μας πήγε πίσω αρκετό καιρό. Μας πήγε σχεδόν ένα μήνα, χάσαμε.